ότι η ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, εκδίδοντας τη μία ναύτεξ μετά την άλλη. Αυτή την φορά τον Μπαρμπαρός και τα συνοδευτικά του θα πραγματοποιήσουν σεισμικές έρευνες από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Μαΐου 2019 στην περιοχή νοτίως της Κύπρου εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Η περιοχή στην οποία αφορά η παράνομη τουρκική ναύτεξ παραπέμπει στις παράνομες παραχωρήσεις αδειών ερευνών από το ψευδοκράτος προς την κρατική εταιρεία ΤΠΑΟ. Έχουμε συνηθίσει και ήταν αναμενόμενο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάθε φορά η τουρκική μηχανή υβριδικού πολέμου, όπως τον λέμε στις μέρες μας, προσπαθεί να δημιουργήσει θέματα. Η δική μας η πολιτική, να σας πω, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, η πολιτική που ακολουθούμε δεν είναι πολιτική προκλήσεων προς οποιονδήποτε. Περιορίζεται στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση πρόσθεσε ο κύριος Προδρόμου δεν παραγνωρίζει δικαιώματα Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, τονίζοντας πως η Λευκωσία δεν θα ακολουθήσει την Τουρκία σε αυτή την διαλκυστίνδα. Προς ολοταχώς οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης για τη δικαιοσύνη.